Okay. Δύο παρατηρήσεις να κάνουμε. Καταρχήν, είναι εκπληκτικό αυτό που μας έλεγε στο διάλειμμα το διαφημιστικό. Ότι έχεις εμπειρίες, έχεις δει με τα ίδια σταματάκια κόσμο να πηγαίνει με τα φλίφλο στο γάμο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει. Όσο καλοκαίρι κι αν είναι, υποτίθεται πας στον άλλον να τον ετοιμήσεις με την παρουσία σου. Έτσι. Έλα, εντάξει. Αν το έχεις δει καθαρά θέμα αγκαρίας, να πάει να αφήσει το φακελάκι. Ρε παιδί μου, στείλ το με ένα messenger. Έτσι. Αν να πας με το φλίφλο και το σόβρακο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Δηλαδή, αν έρθω στο γάμο σου με φλιφλό, θα με διώξεις. Ναι, θα το θεωρήσω. Όχι, δεν το θεωρήσω προσβολή. Αλλά άμα βαριέσαι τόσο πολύ, ρε φίλε, ας πούμε. Ας, εντάξει, μην έρθεις. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, συμφωνάμε, ο Γιώργο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν το φλιφλό. Και η δεύτερη εδώ πέρα διαπίστωση, δεν την κάνω εγώ τη διαπίστωση. Ναι. Την κάνει η ναι του Τσάντρα. Α. Ποια είναι αυτή. Αυτή είναι Τσάντρα, είναι Ινδί ηθοποιός. Ναι. Και βγήκε και εξύπνησε σε συνέντευξή της. Ναι. Την αρνοπότητα των Κυπρίων ανδρών, τους οποίους χαρακτηρίζει όμορφους, σεξι και fit. Και παίρνουν τα πάνω τους τώρα. Ο αντρικός πληθυσμός τώρα που ακούει εδώ τι γίνεται. Σεξι και fit. Λοιπόν, βρίσκεται αυτό το μήνα στην Κύπρο για γυρίσματα καινούρια της ταινίας. Θέλω να πάω σε αυτά τα γυρίσματα. Ναι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι εκείνο. Θέλω να παίξω σε ταινία. Επειδή είσαι σεξι και. Όχι, καμία σχέση. Θέλω να πάρω μέρος σε αυτά εσύ τα χώρα. Γιατί γελάς τώρα. Είναι να ζυγάνει, είναι άκου μάνα τώρα, άκου δω το, γέλασε. Που γιατί... του είπες αυτήν την. Ναι, γιατί γέλασες όμως. Εσύ γιατί γέλασες είναι το θέμα μας. Ε? Πάγω στο αίμα της τώρα, δεν πάω να μιλήσει. Λοιπόν, κάτσε να ολοκληρώσω. Θέλω να παίξω ταινία, σε ταινία του Μπόλιγκουντ, αυτό που χορεύουν όλοι μαζί, να είμαι και εγώ εκεί μέσα. Ναι. Αυτά. Να, στο χορό. Ναι, ρε φίλε. Επειδή έχει κάνει dancing. Ναι, και εσύ θα είσαι μέσα. Τι λες, ρε βλάμε. Ναι. Λοιπόν, όλοι οι άνδρες εδώ στην Κύπρο έχει έρθει να κάνει την ταινία της. Λοιπόν, η Τσάντρα αυτή και είπε στο DNA India. Ναι. Είναι όμορφη και σεξ. CNN India. DNA India. Τι είναι αυτό, κανάλι. DNA India. Ηλεκτρονική εφημερίδα, με συγχωρείτε. DNA India. Είναι όλοι όμορφοι και σεξ. Από τον οδηγό μου μέχρι το παιδί που είναι υπεύθυνο για το φωτισμό. Όλοι είναι γυμνασμένοι και fit. Έχω μια πολύ ωραία εμπειρία μέχρι τώρα. Προσπαθώ να βάλω φωτιστές στο μυαλό μου εδώ πέρα. Ο φωτιστής και ο οδηγός. Αυτά είναι τα σχόλια που έκανε η Τσάντρα. Ναι. Ερχόμενη εδώ στην Κύπρο για γυρίσματα της. Όχι Τσάντρα. Τσάντρα. Μην μπερδευτείτε με την Τσάντρα Μπούλοκ. Τσάντρα. Είναι από μίμηση στην Ινδία. Όποιος γνωρίζει που γίνονται γυρίσματα για αυτή την ταινία να μας καλέσει, σας παρακαλούμε πάρα όπου πολύ. Όπου μυρίσετε Hollywood, θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές. Μπορεί να μην είμαστε fit, αλλά το χορευτικό μας θα το κάνουμε εκεί. Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ νομίζω είμαι αρκετά σεξ και fit. Πάλι γελάει και τι. Θα μας ισοπεδώσει και τους δύο της σήμερα. Πώς την είδες δηλαδή. Τι γίνες αύριο. Σιωπή. Μέμνων και Γιώργος. Το καλύτερο πρωινό στο ραδιόφωνο.